Με τα τρυπάνια στην πρίζα και οι επαγγελματίε στο παραλιακό μέτωπο τη Νέα Υρακλίτσα. Οι ομπρέλες τοποθετούνται με την μεζούρα, οι ξαπλώστρε πλένονται σχολαστικά και οι μηχανέ καφέ έτοιμε να δουλέψουν. Πυρετόδης είναι οι προετοιμασίε στα Beach Bar στην παραλία της Ιρακλίτσας, της Νέας Περάμου αλλά και των Ομολόφων, με πολλά από τα Beach Bar να ανοίγουν το Σαββατοκύριακο, χωρίς μουσική, χωρίς ποτά και αποκλειστικά μόνο με την παροχή των Takeaway. Αρκετοί επιλέγουν να ανοίξουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς ο χρόνος που τους δίνεται είναι λίγος για να προλάβουν να ανακοινήσουν τους χώρους τους. Με τι παραλίε, γενικότερα δεν έχουμε κάποια οδηγία, κάποιες, κάποια νομοθεσία που να μα πει ακριβώ πώ πρέπει να στήσουμε τα μαγαζιά μα και τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, Βγήκαν κάποιε οδηγίε τώρα γρήγορα για το Σαββατοκύριακο, mm -hmm. οι οποίε δεν πιστεύω να μείνουν αυτέ γιατί είναι λίγο ασαφή τα πράγματα και γενικότερα δεν στέκουν αυτά που λένε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν έτσι, κατά την εμπειρία μου. Ε, οπότε είμαστε εν αναμονή μια καλύτερη. Ε, πιο βολική σίγουρα και μια πιο με καλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την εστίαση. Γιατί ακριβώ είμαστε στο κομμάτι τη εστίαση και η παραλία και όλα τα μαγαζιά που περιμένουν. Περί ασάφεια στο κομμάτι τη νομοθεσία που αφορά την οργάνωση των πλάζ, κάνει λόγο ο Γενικό Γραμματέα των Επαγγελματιών τη Νέα Ηρακλήτσα, Χρήσο Βούτα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό μειωμένος ο χώρος που θα μπορούμε να βάλουμε, μάλλον θα είναι μεγαλύτερο όσο ο χώρος αλλά μικρότερο ο αριθμός των φιλοξενούμενων. Οπότε όλοι περιμένουν να δουν τι θα πουν. Όσον αφορά τον τουρισμό, μεγάλο ρόλο θα διαδραματίσει το άνοιγμα των συνόρων. Έχουμε λίγο τουρισμό από βόρεια Ευρώπη σαν περιοχή καβάλα και γενικά από Ευρώπη δεν έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Το μεγάλο μας κομμάτι είναι οι Βαλκανικές χώρες, επί το πλείστον Θέλω να πιστεύω ότι αν ανοίξουν τα σύνορα και όλα πάνε καλά, ο τουρισμός δεν θα είναι αισθητά πεσμένος. Δηλαδή θα υπάρχει σίγουρα κάποια πτώση, αναμένουμε το λιγότερο.